Σε σηκωμό συνταξιούχων και τις τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων και στην Κρήτη, με τους ίδιους να προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που συνεχιστούν οι δραματικές ελλείψεις σε εκατοντάδες σκευάσματα. Περιμένοντας και την ειδοποίηση της Ομοσπονδίας που συσκέπτεται στις 17 του μήνα στην Αθήνα, έχει πάρθει απόφαση να γίνουν διαδηλώσεις περιφερειακές και εμείς έχουμε προγραμματίσει να γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα αν θα γίνει στο Ηράκλειο, στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο, αλλά είναι προγραμματισμένη να γίνει κινητοποίηση. Σε Παγκρίτια κινητοποίηση. Το 80% είναι συνταξιούχοι κάτω των 700 ευρώ, 400 και τα λοιπά. Έτσι, πέρα από τα λεφτά, ότι πληρώνουν και δεν παίρνουν και τα φάρμακα τα κατάλληλα που πρέπει να πάρουν. Και αναγκάστηκα εγώ με το μηχανάκι μου να πηγαίνω για δύο ανθρώπους συνταξιούχους. Έτσι, στη γειτονιά μου να πηγαίνω σε 30 φαρμακεία τελικά, έτσι, και όλες να μου λέει έχω γενώσιμο. Εγώ να το πάρω το γενώσιμο, να το πάω. Εντάξει, αλλά δεν ήταν το φάρμακο που πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σε μία περίοδο μεγάλης έξαρσης των αναπνευστικών λοιμόξεων, οι ελλείψεις φαρμάκων χτυπούν κόκκινο, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση από φαρμακείο σε φαρμακείο για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία φάρμακα. Εχθές πήγα στο γιατρό για να μου γράψει ταινίες, επειδή είμαι διαβητικός. Λοιπόν, μπήκε στο σύστημα μέσα. Το σύστημα δεν με αυτό. Μου λέει ότι έχω πάρει τις ταινίες το Δεκέμβριο, ενώ εγώ τα έχω πάρει το Σεπτέμβριο. Μου λέει ο γιατρός ότι τώρα και γύρω στον 1,5 μήνα το σύστημα έχει κομπλάρει. Πώς να του μέσει, ναι, έχει κολλήσει. Μου λέει ο γιατρός, θα περιμένω. Αλλιώς μου λέει να σας πω κάτι, να σας δώσω εγώ 50 ευρώ να πάω να πάρω τις ταινίες. Γιατί είναι ακριβές, έτσι δεν είναι φτηνές. Λέω, δεν χρειάζεται να μου δώσετε 50 ευρώ. Έτσι. Θα περιμένουμε το σύστημα να ανοίξει. Μιλάμε για φάρμακα για τον διαβήτη, έτσι. Ναι, και δεν ξέρω και αυτά που μου έγραψε, αν τα βρω στα φαρμακεία, έτσι. Και εγώ ακόμα μπορώ και περπατώ. Άλλοι που δεν μπορούν, ναι. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να στυλιτεύσουμε αυτή την πολιτική που πραγματικά βλέπει το φάρμακο σαν εμπόρευμα που πωλείται, αγοράζεται και εξάγεται και ακριβώς δεν λαμβάνει υπόψη την υγεία του κόσμου, που σήμερα πραγματικά είναι εκτεθειμένη με την έλλειψη αυτών των φαρμάκων. Ξέρετε ότι από την αγορά λείπουν πολλά φάρμακα, γύρω στα 300 σκευάσματα, που είναι αντιπυρετικά, είναι απλά φάρμακα ή παυσίπονο ή οτιδήποτε, αλλά είναι και σοβαρά φάρμακα όπως θρομβολυτικά και αντιπερτασικά. Συνταξιούχοι μας περιέγραψαν την τεράστια ανασφάλεια που επικρατεί λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε βασικά φάρμακα, φαινόμενο που έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Πήγα να πάρω τα φάρμακα που παίρνω. Ξέρω ότι και λείπουν τα μισά, δεν έχουν. Και τρέχουμε κι εμείς από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρούμε φάρμακα. Λοιπόν, εκείνο που θα τόνιζα εγώ είναι ότι να μην τολμήσει η κυβέρνηση να κάνει αύξηση στα φάρμακα. Θα μας βρει μπροστά της. Ένα υπερτασικό φάρμακο που παίρνω δεν το βρίσκω κατευθείαν σε ένα φαρμακείο, πρέπει να πάω σε 5-6 φαρμακεία